Η παράδοση λοιπόν όσο αφορά τα παιχνίδια κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια είναι υπέρ της ΑΕΛ. Να δούμε όμως τι μας επιφυλάσσει το μεγάλο παιχνίδι. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα του παιχνιδιού. Τώρα έχουμε την έναρξη. Με την ΑΕΚ να έχει την κυκλοφορία και την κατοχή. Σπόλιαριτς. Πίσω στον Τόνιο η μπάλα. Γκολομπάρ για τον Μίγκελ Γκοντζάλης. Ιωάννου. Η βαθιά μπαγιά δεν πέρασε. Κεφαγιά και πλάγιο με τον Ράσο. Ωραία, εδώ πέρασε ο Μαέ. Ανεβαίνει. Υπάρχει πέσιμο χωρίς φάουλ. Σύμφωνα με τον Ελβετό. Εδώ λάθος γυρίσμα. Ευκαιρία με τον Χουράδο στην περιοχή. Κρατάει μπάλα. Η σέντρα προς το μέρος του Αβραάμ. Κεφαγιά, θα διώξει ο Γκολομπάρ. Παναφέρει ΑΕΛ με τον Αβραάμ. Θα προσπαθεί να κρατήσει και να τα καταφέρνει. Αλλά να κάνει και φάουλ επιθετικό καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρια του. Εδώ ξανά η φάση. Μάζεψε την μπάλα ουσιαστικά θεωρώντας ότι θα σφύριζε στα σίγουρα φάουλ. Εδώ η προηγούμενη φάση με το πέσιμο του ΜΑΕ από το μαρκάρισμα του Θωμά Ιωάννη. Τόνιο δίνει συνέχεια. Κεφαγιά από τον Μεντόγεβιτς. Ράσο παίρνει ύψος η μπάλα. Σάστρε κερδίζει κεφαγιά. Πολιαρίτς όχι για πολύ κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Αβραάμ θέλει να βγάλει για τον ΜΑΕ. Ελέγχει εκεί ο Τόνιο και μαζεύει. Ιωάννου βαθιά μπαγιά με στόχο τον Τέτε. Πιέζει για να κερδίσει Βοζίνια. Θα περάσει την μπάλα. Η ΑΕΛ θέλει να πιέσει ψηλά. Θα κερδίσει το φάουλο Κυριάκου. Νωρίς Ανδρέα, όρθιοι οι δύο προπονητές, έτσι, δίνουν οδηγίες με το πρώτο σφύριγμα. Η αλήθεια είναι πως τους είδαμε από το ξεκίνημα του μάτς με την πρώτο σφύριγμα να δίνουν οδηγίες. Πρώτες από Ηλία Χαραλάμπους πήγαν προς τον Θωμά Ιωάννου για την καλή πάσα στο ξεκίνημα που ήταν προφανώς κάτι που του εξήγησε και του δούλεψε στις προπονήσεις, αλλά συνεχίζει να δίνει οδηγίες σε παίχτες για το πώς τοποθετούνται, πώς κινούνται. Το ίδιο και ο Ντούσαν Κέρχες. Είναι παιχνίδι που θέλουν την ένταση από την αρχή. Σε ό,τι αφορά σχήματα, ήταν αυτά που μεταφέραμε στο pre-game. Δεν προέκυψε δηλαδή διαφοροποίηση. Εδώ ΜΑΕ βγάζει για το Χουράδο. Χουράδο θέλει να περάσει την μπάλα για τον Χάρη Κυριάκου. Δεν θα τα καταφέρει. Κερδίζει ΑΕΚ. Θα πάρει και πλάγιο. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Ιωάννου στην εκτέλεση. Μίκελ, εκεί είναι ο Ράσο, ο οποίος θα επιστρέψει στον Βοζίνια. Φάουλ για την ΑΕΛ. Στη μεσαία γραμμή το πήρε ο Νταβόρ. Καστανιάγα πέρασε για τον Τεϊσέιρα. Μίκελ θα ελέγξει, προσπαθεί να πιέσει ο ΜΑΕ. Τεϊσέιρα άφησε. Τέτε πιέζεται. Ωραία για τον Λουίς Σάστρε, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Τάντι. Τάντι, Ακοράν. Ξανά Τάντι με τη μία στο Σπόλιαρι. Τσακοράν θέλει να περάσει.
Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Ράσο, πάει να γυλάδος, κερδίζει ο Τρισκόφσκι. Πέφτει κάτω, σηκώνεται, επιμένει με ροσπόλια Ριτζιάεκ. Θα χάσει όμως από την προβολή εκεί του Νταβόρ. Υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΚ, όμως οι της ΑΕΛ έκλεισαν έγκαιρα τους χώρους και δεν επέτρεψαν στον ευνηδιασμό να γίνει επικίνδυνη η ομάδα της Λάρνακας. Καστανιάγα. Ανεβαίνει, περνάει αριστερά στον Αβραάμ. Μεντόγεβιτς. Καστανιάγα για τον Τεϊσέιρα. Κυριάκου. Μαέ. Άνοιξε πολύ την μπάλα και έχασε το κοντρόλ. Σάστρε. Με πολλές κοντινές πάσες παίζουν οι της ΑΕΚ. Καστανιάγα κέρδισε την κεφαλιά και κατοχή για την ΑΕΛ εδώ. Παίρνει ύψος η μπάλα. Σπόλιαριτς. Ο Σάστρε ανοίγει για τον Τάντι. Έχει χώρο τώρα ο Άγγλος. Τάντι. Ο Αβραάμ τον κλείνει αποτελεσματικά. Τρουγιόλς. Σάστρε. Τέτε. Δεν πέρασε η μπαγιά του. Έκοψε εύκολα ο Νταβόρ. Έγινε λάθος όμως εκ νέου. Αρκετά τα λάθη που γίνονται στη μεσαία γραμμή. Τάντι. Ακοράν. Τάντι για τον Τρουγιόλς. Τρουγιόλς η προβολή που έγινε από τον Μεντόγεβιτς, πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Κουράδο για τον Κυριάκου. Περνάει την μπάλα για τον Νταβόρ. Ξανά Κυριάκου. Ανεβαίνει. Πραγματοποιεί την μπαγιά ο Τόνιο. Σταθερά θα μαζέψει την μπάλα. Η ΑΕΛ, η οποία προκρίθηκε στην προημιτελική φάση με δύο νίκες πάνω στην Αλκή, κέρδισε εύκολα 5-1 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Κέρδισε 2-1 με πάρα πολλές αλλαγές στον επαναληπτικό την Αλκή και με ανατροπή εκείνο το μάτς, ενώ η ΑΕΚ απέναντι στην Καρμιώτισσα επικράτησε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και τα τρία γκολ τότε στην επανάληψη από τις τρεις αλλαγές που είχε κάνει τότε ο Ηλίας Χαραλάμπους, ενώ στον επαναληπτικό διαδικαστικό χαρακτήρα επικράτησε με 1-0 με τον γκολ του νεαρού Κωνσταντίνου. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Μπαίνουμε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 0-0. Οι δύο ομάδες, Ράσο, Αβραάμ. Ράσο και πάλι. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι, αλλά είναι πολύ δυνατή η μεταβίβασή του. Η μπάλα κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Έντονες φωνές βλέπω, Ανδρέα, από τον Ηλία Χαραλάμπους. Δίνει ναι, οδηγίες και δύο, αρκετά έντονα. Και οι δύο τεχνικοί είναι με αυτό το τέμπο από το ξεκίνημα του μάτς. Εσύ πήγαμε μέσα ανεφριασμένοι, χαριτολογώντας το λέμε αυτό. Δίνουν οδηγίες αρκετά έντονα προς τους παίχτες τους, λόγω και της έλλειψης κόσμου ακούγονται ακόμη περισσότερο. Είναι πρόσεξε εκεί, κλείσε εδώ. Οδηγίες δηλαδή που αφορούν περισσότερο φάσεις, δεν είναι τόσο τακτικές. Και είναι, θα έλεγα, είναι και ένα δείγμα της κρισιμότητας της αναμέτρησης, γιατί σε παιχνίδια κυπέλλου κάθε λάθος μπορεί να στοιχήσει και αποκλεισμό. Επομένως, και τη σημασία που δίνουν βεβαίως οι δύο ομάδες. Θυμίζω άλλωστε η ΑΕΛ κάνει λίγες αλλαγές, παίζει με την Ομόνια την Κυριακή, ακόμη ένα δύσκολο μάτς, αλλά δεν το παρακάνει με το rotation, όχι πως γενικότερο ο Ντούσαν Κέρχες κάνει πολλές αλλαγές, αλλά σημειώνω αυτό ότι παιχνίδι μεσοβδόμαδα, άλλη διοργάνωση, επιλέγει κατά 9-11 την 11 που είχε και στο προηγούμενο. Είναι κάτι που δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουν και οι δύο ομάδες το θεσμό του κυπέλλου. Εδώ η μπαγιά που βγαίνει για τον Τέτε,
Προσπαθεί να μείνει όρθιος και να κρατήσει μπάλα. Τελικά θα κερδίσει το κόρνερ. Είναι το πρώτο για την ομάδα της ΑΕΚ. Τρουγιόλς παραμένει εκτός. Ενώ ο Τρουγιόλς παραμένει εκτός αγωνιστικού χώρου, τώρα θα επιστρέψει. Και στη γωνία ο Σπόλιαριτς για την εκτέλεση του κόρνερ. Ένα κόρνερ που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Βοζίνια. Σπόλιαριτς εκτέλεσε εύκολα. Ο Βοζίνια θα μαζεύσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Σπόλιαριτς. Ράσο. Εντόγεβιτς, Καστανιάγα, Τεϊσέιρα. Με πολλές πάσες και υπομονή στο παιχνίδι τους και οι δύο ομάδες. Κυρίως θα έλεγα η ΑΕΛ, η οποία θέλει να είναι πολύ πιο σίγουρη στις μεταβιβάσεις της. Καστανιάγα, Τεϊσέιρα, Βοζίνια βγαίνει και εκτός περιοχής. Το γέμισμα για τον Χουράδο. Ωραία πάσα του Χουράδο και η σέντρα που γίνεται προς το μέρος του ΜΑΕ. Περνάει η μπάρα για τον Αβραάμ. Κατοχή για την ΑΕΚ. Δίνει ο Μπιερί, ο Ελβετός διαιτητής, ο οποίος έχει επιλεγεί για τον ντέρπι. Είναι η πρώτη παρουσία ξένων διαιτητών στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ είδαμε και στο replay ότι ήταν σωστή η απόφαση από τον διαιτητή. Για την ΑΕΛ κατοχή. Στα γρήγορα ο Κυριάκου και φαγιά που έγινε νέο πλάγιο από τον Ιωάννη. Ανκάνοβιτς γλίστρησε εδώ και έχασε την μπάλα. Τέτε Ανκάνοβιτς, ωραίο τακουνάκι, το γύρισμα στην περιοχή, ο Αβραάμ την κεφαγιά πάνω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο 13 και είναι για την ΑΕΛ. Με την παγιά που βγήκε από το Χάρη Κυριάκου, ο Αβραάμ προσπάθησε με το κεφάλι να απειλήσει. Ήταν δύσκολο με την πορεία που είχε η μπάλα και το ύψος που είχε. Το προσπάθησε. Παραμένει το 0-0. Τάντι. Γολομπάρτ για τον Ακοράν. Κρατάει μπάλα ανάμεσα από δύο. Θα χάσει εδώ μαρκάρισμα και φάουλ το Αβραάμ πάνω στον Σπόλιαριτς. Στο 14ο λεπτό είμαστε του παιχνιδιού. Με μία φάση ουσιαστικά λίγο προηγουμένως με την κεφαγιά του Αβραάμ. Ιωάννου περνάει για τον Τάντι. Ακοράν. Ακοράν. Έχει κάτω, θα πάρει το φάουλ από τον Ράσο. Ακοράν που μένει στο έδαφος. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα της ΑΕΚ. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία
από αυτή την στημένη φάση να προσπαθήσει να γίνει επικίνδυνη και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Σπόλιαρης πίσω από την μπάλα. Σφυρίζει ο Μπιερί. Σπόλιαρης. Μακρύνεται η μπάλα. Κοράν, Γκολομπάρτ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ακοράν. Κίτρινη κάρτα, πρώτη στο παιχνίδι για το μαρκάρισμα πάνω στον Αβραάμ. Είναι κάτω στο έδαφος και από πάνω του Ακοράν, ο οποίος δέχθηκε την κίτρινη κάρτα και ο Ελβετός διαιτητής χωρίς δεύτερη σκέψη έβγαλε την κάρτα. Βλέπουμε ξανά την φάση. Θεώρησε ότι με το δεξί χέρι ήταν επικίνδυνο το παίξιμο του Ισπανού. Πάμε στους δύο πάγκους, στον Ανδρέα Οδυσσέως. Ανδρέα. Οι οδηγίες συνεχίζονται με τον ίδιο εντόνο τρόπο. Αυτά που κράτησε τα τελευταία λεπτά ήταν από τον Ηλία Χαραλαμπούς να μην υπάρχουν ρίσκα, αν δουν και πιεστούν, όπως έγινε στη φάση νωρίτερα που προέκυψε προϋπόθεση για την ΑΕΠ. Ο Ντούσαν Κέρκες αυτό που είχε παράπονο ήταν για κάποιους χώρους που μένουν κενούς από τους μέσους του. Ήταν κάτι που προβλημάτισε και μπορούσαν να παίρνουν μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι θέλει να βάλει πίεση ψηλά και να εκμεταλλευτεί τους όποιους χώρους. Να δούμε τη φάση τώρα. Κερδίζει η ΑΕΚ με τον Ακοράν. Ωραία τσιμπάει για τον Τρισκόφσκι. Προσπαθεί να βάλει το σώμα και να κερδίσει εκεί. Και ανοίγει για τον Τέτε. Τέτε στην περιοχή. Δοκιμάζει το σούρι. Μπάλα έξω. Η πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Με την προσπάθεια του Τέτε στο 17. Απογοητευμένος ο Ηλίας Χαραλάμπους. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ γίνεται επικίνδυνη. Με τον Τρισκόφσκι να βάζει ωραία το σώμα και να πετάει για τον Τέτε. Ο Τέτε δοκίμασε το σούτ. Η μπάλα πέρασε έξω στο 17, παραμένει το 0-0. Ανδρέα. Ολοκληρώνοντας αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τους δύο τεχνικούς, συνεχίζω στο ίδιο ρυθμό. Είπαμε για τις περιορίσεις του ρίσκου από ΑΕΚ και για τον Ντούσαν Κέρκες που ζητάει να μην υπάρχουν πολλοί καινοί χώροι, αλλά να προσέχουν κάποιες παγίδες που στείνουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Γιατί έγινε σε μια-δυο φάσεις, όπως την τελευταία, και θέλει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή να μην προκύψει το οτιδήποτε προς τα στήρεσία του Βοζίνια. Ο Ματίας Πόγιαριτς κερδίζει φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Σπόλιαριτς, ο οποίος έχει επιστρέψει στην δεκάδα της ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό, τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις 8 Νοεμβρίου το 2019 στη νίκη με 2-1 επί της Δόξας. Τρεις μήνες και κάτι μετά παίρνει ξανά φανέλα βασικού με την ΑΕΚ. Ακοράν. Τρισκόφσκι για τον Τρουγιόλς. Τάντι. Πιο πίσω η μπάλα στον Γκολομπάρτ. Σάστρε. Σπόλιαριτς. Πίσω για τον Τόνιο. Ο οποίος διώχνει όπως όπως. Ακοράν και φαγιά προς τα πίσω. Εύκολα θα κερδίσει ο Καστανιάγα Αβραάμ. Η μπαγιά του δεν ήταν καλή. Η μπάλα στα χέρια του Τόνιο. Τάντι. Ακοράν. Τάντι δεν μπόρεσε, έχασε το κοντρόλ. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Ράσο. Βαθιά μπαγιά για τον Χουράδο. Προσπάθησε να κατεβάσει χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά θα κερδίσει το πλάγιο η ΑΕΛ.
Χαντάνοβιτς. Παγιά είναι πολύ δυνατή. Πολύ δύσκολο να προλάβει ο Κυριάκου. Έτσι η μπάλα επιστρέφει στην κατοχή της ΑΕΚ. Κοντζάλες για τον Τόνιο. Παίζουν ψηλά και παρακινδυνευμένα λίγο η της ΑΕΚ. Τάντι. Τρουγιόλς. Θα διώξει όπως όπως. Ο Ακοράν προσπάθει να πάρει θέση. Μπάλα παίρνει ύψος. Αβραάμ. Κακή συνεργασία εδώ. Τέτε ωραία για τον Σπόλιαριτς. Η μπάλα δεν θα φτάσει όμως στον Τρισκόφσκι. Σάστρε για τον Ιωάννου. Σπόλιαριτς με τη μία στον Τέτε. Έχασε το βηματισμό. Η ΑΕΛ κερδίζει το πλάγιο. Δυσκολεύονται και οι δύο ομάδες να κρατήσουν μπάλα στα πόδια τους. Γίνονται κάποια βεβαιασμένα λάθη. Ο Τάντι εδώ επιστρέφει στον Τόνιο. Ιωάννου. Σάστρε. Η μπαγιά για τον Τρισκόφσκι δεν ήταν καλή. Η μπάλα κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο περίπου λεπτά στο Τσίριο. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Κεφαγιά που έγινε από τον Σάστρε. Προσπάθησε ο Τεϊσέιρα. Κερδίζει η ΑΕΚ. Εδώ μαρκάρισμα πάνω στον Ακοράν και κίτρινη κάρτα χωρίς. Και εδώ δεύτερη σκέψη. Η κάρτα στον Ράσο. Ξανά η φάση με τον Ακουράν να δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ράσο. Σωστά θεωρώ διαιτητής. Έδωσε την κίτρινη κάρτα στα μέσα ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Τρουγιόλς δεν μπόρεσε να κερδίσει την κεφαγιά. Κοράν περνάει στον Τρουγιόλς. Γκολομπάρτ χάνει την μπάλα και πάει να βγει τώρα με προϋποθέσεις η ΑΕΛ. Για να δούμε, δεν μπόρεσε ο Ανκάνοβιτς. Έχασε την μπάλα. Βιάστηκε ίσως. Στην προσπάθειά του να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται επικίνδυνος. Έχασε την κατοχή. Ο Τάντι. Με δύναμη δεν πέρασε η μπάλα, κέρδισε. Ο Ράσο και τώρα ο Καστανιάγα το μακρύνει όπως όπως. Γκολομπάρτ, κεφαλιά, Κοράν κατεβάζει. Αμέσα από δύο, προσπαθεί να μείνει όρθιος. Έρχεται ο Ανκάνοβιτς να βοηθήσει και παίρνει μπάλα. Καστανιάγα. Η κίνδυνα πιέζουν οι Λισάκ ψηλά. Το μακρύνει ο Ράσο. Γκολομπάρτ. Απόδειξη offside από τον βοηθό. Πάμε ξανά μια βόλτα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Στον Ανδρέα Οδυσσέως. Ανδρέα. Ως αποτέλεσμα αυτού που είπες για τα πολλά λάθη που γίνονται, ήταν οι οδηγίες τελευταίες που περισσότερο συγκρατήσαμε από τους δύο παγκούς. Από Ηλία Χαραλάμπους είχε προηγηθεί παίξτε απλά και απλώς παίξτε. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια. Το σουτ που γίνεται από τον Τρισκόφσκι σε σώματα. Επιμένει. Προσπάθησε το έστω να επιμείνει η ΑΕΚ. Αλλά βγάζει η ΑΕΛ. Και τώρα έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Ανδρέα. Ενώ για τον Ντούσαν Κέρκες σε οδηγία που ήταν το ξυπνήστε στην ουσία που φώναξε προς τους ποδοσφαιριστές του. Είμαστε στα 25 περίπου λεπτά στο παιχνίδι. Επί της ουσίας είχαμε δύο τελικές. Στο 13 η κεφαγιά του Αβραάμ πάνω από τα δοκάρια και στο 17 το σούτ του Τέτε που ούτε αυτό βρήκε στόχο. Τίποτα άλλο αξιόλογο μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Παιχνίδι τακτικής, παιχνίδι δύναμης, αρκετές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή.
Και σίγουρα η πρόκριση δεν θα κρυθεί σήμερα, αλλά στον επαναληπτικό. Εδώ ο Τέτε προσπάθησε να φέρει την μπάλα μπροστά, δεν τα καταφέρε. Ο Σκόριαριτς έβγαλε στον Ισπανό, χωρίς όμως να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Ζητάει ηρεμία του σαν και έρχεται από τους παίκτες του. Χωρίς φάουλ εδώ αφήνει ο διαιτητής Ακοράν για τον Τάντι. Θέλει να βγάλει για τον Ακοράν. Ράσο πίσω στον Βοζίνια. Σπόλιαριτς θέλει να πιέσει. Καστανιάγα για τον Αβραάμ. Και πάει μπροστά τώρα με τον Μεντόγεβιτς η ΑΕΛ. Η κόντρα φτάνει στον Καστανιάγα. Τεϊσέιρα. Μεντόγεβιτς. Κυριάκου. Κάνε κίνηση ο Νταβόρ, δεν του έδωσε την μπάλα. Γκάνοβιτς. Τεϊσέιρα, ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Καστανιάγα. Είναι ένας πανομοιότυπος τρόπος παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες. Απουσιάζει κάποια κάθετη παγιά που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Γυροφέρνουν την μπάλα ψάχνοντας ένα κενό χώρο. Να δούμε εδώ τον Αγκάνοβιτς. Χαμηλά δεν πέρασε. Ο Τάντι έδιωξε. Ο Σπόλιαριτς όπως όπως. Και ο Ράσο κατεβάσει. Ουράδο. Περνάει για τον Αβραάμ. Έχει χώρο ο Αβραάμ, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside. Σταματάει την φάση ο βοηθός στο 28 λεπτό. Εδώ ξανά. Πιθανότατα στην ίδια ευθεία ο Αβραάμ. Ο βοηθός σήκωσε την σημεία, σταμάτησε τη φάση με τον Σάστρε να επιστρέφει στον Γκοντζάλης. Τόνιο. Αβραάμ. Ενώ υπάρχει πρόβλημα με τον Αγκάνοβιτς τώρα, ο οποίος έμεινε στο έδαφος από την προηγούμενη εναέρια μονομαχία. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον Κέρκες, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Ο Αγκάνοβιτς κάνει κίνηση ότι δέχθηκε χτύπημα με τον Αγκώνα. Εδώ ξανά ο Σάστρε είχε το δεξί χέρι πάνω στον Αγκάνοβιτς. Θα μπορούσε νομίζω εδώ να έδινε το φάουλ για την ΑΕΛ. Ο διαιτητής αλλά έκρινε ότι δεν παρεμπόδισε την προσπάθεια του Αγκάνοβιτς. Ράσο για τον Αβραάμ, με τη μία για τον Χουράδο. Κρατάει μπάλα ο Χουράδο, αλλά πιέζεται από τον Κολομπάρ και χάνει. Ακοράν, παγιά για τον Τρισκόφσκι. Σπόλιαριτς έρχεται να βοηθήσει. Τέτε ανεβαίνει ο Ιωάννου από αριστερά, παίρνει μπάλα. Η σέντρα δεν είναι πολύ καλή, ο Βοζίνια θα μαζέψει. Και στα γρήγορα για τον Αβραάμ. Αβραάμ για τον Χουράδο. Πίσω στο Ράσο. Ράσο! Άραν
Στρουγιόλ στη μεσαία γραμμή. Ο Μαέ θα κερδίσει από τις κόντρες. Έγινε το λάθος, κερδίζει ο Σάστρε. Υπάρχει πέσιμο, αλλά αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Τέτε περνάει για τον Ακοράν. Ακοράν ανοίγει την μπάλα πολύ και δίνει την ευκαιρία στον Καστανιάγα να κερδίσει. Αγκάνοβιτς. Για να δούμε τώρα τον Μεντόγεβιτς. Ανοίγει για τον Χουράδο. Χουράδο, Αγκάνοβιτς, Μίγκελ έκοψε και πάει να βγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ. Με τον Μίγκελ Γκονζάλης, ο οποίος άφησε την άμυνα και έχει φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Πίσω η μπάλα. Εύκολα άλλο ένα λάθος. Πάμε στον Ανδρέα Οδυσσέος να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δύο πάγκους, ενώ βλέπουμε 54% η κατοχή στο 46% για την ΑΕΚ, η κατοχή στο 54% για την ΑΕΚ. Ανδρέα. Μια οδηγία που μ' ακούσαμε νωρίτερα τον Κέρκης να μεταφέρει, αλλά ήταν σε γλώσσα προφανώς της κεντρικής Ευρώπης. Πήγαινε προς τον Αγκάνοβιτς και το διαπιστώσαμε αυτό γιατί του έδειχνε την απέναντι μεριά. Όταν η ΑΕΛ ανεβαίνει οργανωμένα, το θέλει να ανεβαίνει σαν τρίτο striker, τρίτο επιθετικό δηλαδή, και έτσι να έχει περισσότερες επιλογές η μεσαία γραμμή να δώσει. Αν και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι λιγοστεύουν τα άτομα εκεί. Όπως και να έχει, τον βλέπουμε να βγαίνει συχνά πάνω αριστερά όταν ανεβαίνει η ομάδα του. Ενώ ο Ηλίας Καραλάμπους, κατά τη διάρκεια της μικρής διακοπής που είχαμε πριν λίγο, να προσέχουν την πλάτη, μετέφερε στους ποδοσφαιριστές του, γιατί μπορεί να φεύγουν ποδοσφαιριστές από τα πλαγεία. Αυτές λοιπόν οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Η μπαγιά που βγαίνει και φαγιά από το Σάστρε πλάγιο για την ΑΕΛ. Στα γρήγορα η εκτέλεση από τον Αγκάνοβιτς, τον Κολομπάρτ. Διέβασε γρήγορα τη φάση και άφησε για τον Τόνιο. Τρισκόφσκι, ο οποίος πολλές φορές δείχνει αποπομένος στην επίθεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία στα τελευταία λεπτά δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα. Πατάει καλύτερα η ΑΕΛ και με πολλές πάσες και υπομονή στο παιχνίδι της ψάχνει τους τρόπους για να γίνει επικίνδυνη κοντά στην εστία του Τόνιο. Μπορεί να μην το έχει καταφέρει αυτό επί της ουσίας, όμως δείχνει μια διάθεση να βγει μπροστά για να κρατήσει μπάλα, όπως εδώ με τον Χουράδο. Για τον Αβραάμ, ο Κολομπάρτ κερδίσει την μπάλα. Έβαλε το σώμα εκεί και πήρε την κατοχή. Εδώ η προηγούμενη φάση από την παγιά του Ιωάννου, η οποία θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, μάζεψε ο Βοζίνια. Παναρχίζει το παιχνίδι μετά την πολύ μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του Μονταβόρ. Τόνιο δίνει συνέχεια με το βολέ. Κουράδο. Αγκάνοβιτς στο Ράσο. Το 34 ακριβώς του παιχνιδιού. Πάντα στο 0-0. Εδώ ο Αγκάνοβιτς, το Λομπάρτ κερδίζει. Τρέχει ο Τάντι, θα προλάβει πλάγιο για την ΑΕΛ. Αβραάμ, Χουράδο, περνάει για τον Αγκάνοβιτς. Αβραάμ, κεφαλιά από τον Μαέ, η μπάλα έξω δεν ήταν καλή. Ευκαιρία να σας ενημερώσουμε και για κάποιες από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της CitaVision, οι οποίες συνεχίζουν να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Σήμερα στις 9.45 από το CitaVision Sports 1 έχουμε το Inter Napoli.
Αύριο ξεχωρίζει το Μίλαν Γιουβέντους από το Σίτα Βίτσο Σπορτς 1 στις 9:45. Ενώ την Παρασκευή ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7. Παιχνίδι που θα δείτε από το Σίτα Βίτσο Σπορτς 1. Επίσης την Κυριακή ξεχωρίζει το ΑΕΛ Ομόνια στις 5. Επίσης από το Σίτα Βίτσο Σπορτς 1. Κυριάκου θα κερδίσει και προσπαθεί να περάσει. Μένει όρθιος, έρχεται να βοηθήσει και ο Σάστρε εκεί τον Ιωάννου. Κυριάκου, Κουράδο, περνάει την μπάλα για τον Μαέ. Προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΛ. Ο Μαέ γυρίζει για τον Αβραάμ, το σούτ του Αβραάμ, η μπάλα. Κόρνερ, καλή στιγμή στο 36 για την ΑΕΛ. Και πάλι με τον Αβραάμ. Η δεύτερη φορά που απειλεί η ΑΕΛ και τις δύο με τον Ανδρέα Αβραάμ. Εδώ από το γύρισμα του Μαέ, το σούτ που έγινε, η μπάλα κόντραρε λίγο πάνω στον Τρουγιόλς και πέρασε κόρνερ. Τελείται το κόρνερ, Κολομπάρτα απομάκρυνε και πάει να βγει τώρα με το Σπόλιαρης μπροστά η ΑΕΚ. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Πίσω η μπάλα στο Βοζίνια. Είναι από τις λίγες φορές, Ανδρέα, που είδαμε την ΑΕΛ με μία-δύο πάσες να μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή και νομίζω τέτοιες φάσεις είναι που ψάχνει και ο Ντούσαν Γκέρκες για να μπορέσει να δει την ομάδα του να γίνεται πιο επικίνδυνη. Είναι γεγονός, γιατί ξεκινήσαν από την επιθυμίες στο ανέβασμα της φάσης από τον Χάρη Κυριάκο, επιθυμίες ενώ συνέχισε και μπράβο. Να δούμε τον Μαέ. Να δούμε εδώ τον Μαέ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην περιοχή, δεν τα καταφέρε, ενώ υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες για χέρια από πλευράς ΑΕΛ. Και εδώ ο Ακοράν, τον Τρισκόφσκι που του πέρασε την μπάλα. Ακοράν στην περιοχή, ψάχνει στηρίγματα, καθυστερεί λίγο. Ακοράν, το σούτ, την μπάλα, κόρνερ. Α, εδώ και μια καλή προϋπόθεση για την ΑΕΚ στο 38 με τον Τρισκόφσκι, ο οποίος βρήκε τον Ακοράν. Εδώ ξανά βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Η μπάλα πιθανόν να χτυπάει στο χέρι του αμυντικού Ριζάκ, αλλά ήταν σε φυσιολογική θέση. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ. Ο Σπόλιαριτς πηγαίνει για την εκτέλεσή του. Πολιαρίτς εκτελεί, μπάλα στην περιοχή, προς τα πίσω, ο Ακοράδο και μαζί το σουτ. Ο Γκολομπάρ ευνοείται το γύρισμα, φωνές και εδώ για πέναλτι Πολιαρίτς. Το σουτ, μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 39. Με το σουτ του Πολιαρίτς από την εκτέλεση κόρνερ που ξεκίνησε από τον Πολιαρίτς, έγινε το σουτ του Ακοράν. Κατέληξε στον Γκολομπάρ, υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι. Να δούμε εδώ από το replay το σουτ. Νομίζω στο στήθος περισσότερο χτυπάει μπάλα από την προσπάθεια του Γκολομπάρτ, από το σουτ που έγινε. Είδαμε, Ανδρέα, δύο φάσεις, δύο-τρεις φάσεις μέσα σε 2-3 λεπτά, όσες δεν έχουμε δει σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με δύο τελικές για την ΑΕΛ μέχρι στιγμής, τρεις για την ΑΕΚ. Ίσως να είναι αυτό που χρειαζόταν το μάτς για να ανάψει, σε εισαγωγικά πάντα. Να δούμε τη σέντρα εδώ. Η μπάλα περνάει, υπάρχει πέσιμο και έχουμε πέναλτι. Όχι πέναλτι. Όχι. Είναι... δίνει κατοχή για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Ανδρέας Αβραάμ για επιθετικό φάουλ στο πέσιμο λογικά. Το 40 λεπτό, εδώ ξανά η φάση. Να εδώ. Όχι, νομίζω είναι σωστός ο διαιτητής. Φαίνεται ο Τόνιο να διώχνει πρώτα μπάλα και ο Αβραάμ πήγε και έπεσε, αν μπορούμε να πούμε, εύκολα στο σώμα του Τόνιο.
8 κερδισμένα τα φάουλ μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ, 4 για την ΑΕΛ σε 40 λεπτά παιχνιδιού. Πήρε ένα καλό ρυθμό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Εδώ κερδίζει η ΑΕΚ με τον Τέτε να γίνεται κάτοχος. Θέλει στηρίγματα, θα πέσει και θα κερδίσει και το φάουλ. Σε καλό σημείο το φάουλ αυτό για την ΑΕΚ. Στο 41. Ξανά εδώ ο φάουλ του Μεντόγεβιτς πάνω στον Τέτε. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να απειλήσει από αυτό το σημείο. Συστάσεις από τον Ελβετό Άλαν Μπιερί. Ο οποίος για την ώρα θα πηγαίνει αρκετά καλά. Οδηγίες από τον Βοζίνια. Ετοιμαζόμαστε για την εκτέλεση από τον Ιβάν Τρισκόφσκι. Στο 42, Ιβάν Τρισκόφσκι πίσω από την μπάλα. Εκτελέστηκε στο τείχος η μπάλα. Τέτε, το γύρισμα στην περιοχή, μαζεύει την μπάλα εύκολα ο Βοζίνια. Δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα εδώ η άμυνα της ΑΕΛ από την εκτέλεση φάουλ του Ιβάν Τρισκόφσκι. Ράσο, Αγκάνοβιτς για τον Ράσο, Μεντόγεβιτς, Καστανιάγα, το γέμισμα, θέλει να βρει το Χουράδο, δεν θα προλάβει, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Εδώ και η προηγούμενη φάση. Τάντι. Πίσω για τον Γκολομπάρ. Ιωάννου. Είναι πολύ ύψος στην μπάλα. Καστανιάγα διώχνει με το κεφάλι. Τρουγιόλς, Σπόλιαριτς, Σάστρε για τον Τάντι. Περνάει για τον Ακοράν όμως. Με δυνατή μεταβίβαση ο Ράσο δεν μπορεί. Κερδίζει ο Ακοράν. Εδώ το γύρισμα που γίνεται, το σούτ, ευκαιρία για τον γκολ στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να ανοίξει το σκορ στην μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Φάση που ξεκίνησε από τον Σπόλιαριτς, ενώ φαίνεται να έχει πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω είναι ο Τρισκόφσκι. Ξεκίνησε η φάση με τον Ακοράν, ο Σπόλιαριτς έκανε το γύρισμα, έσωσε σε πρώτο χρόνο Βοζίνια, ο Τρισκόφσκι από κοντά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Δεν ξέρω αν πήγε από αμυντικό της ΑΕΛ η μπάλα στο δοκάρι. Χαμηλά η εκτέλεση του κόρνερ. Το γύρισμα δεν είναι καλό, κερδίζει ο ΜΑΕ. Και η ΑΕΛ θέλει να βγει μπροστά τώρα. Με προϋποθέσεις. Αγκάνοβιτς για τον ΜΑΕ. Ευκαιρία για το 1-0. Ο ΜΑΕ τσιμπάει την μπάλα έξω. Απίστευτη ευκαιρία στο 45 για την ΑΕΛ. Ο ΜΑΕ φάτσα με το 1-0. Έστειλε την μπάλα μόλις δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Τόνιο. Από την πολύ ωραία μπαγιά του Αγκάνοβιτς έβγαλε τον ΜΑΕ τέτα τέτ με τον Τόνιο, πέταξε όμως την ευκαιρία στα σκουπίδια. Ξανά και ξανά η φάση. Ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι φίλοι της ΑΕΛ, η μπάλα όμως δεν τους έκανε το χατήρι. 1 λεπτό επιπλέον χρόνος. Μπαίνουμε τώρα στις καθυστερήσεις.
δύο φάσεις στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που πήγαν να βάλουν φωτιά στο μάτς. Το δοκάρι του Τρισκόφσκι στο 43 που θα μπορούσε να γίνει το 0-1 και ένα λεπτό αργότερα ο Μαέ τέτα-τέτ με τον Τόνιο δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγκάνοβιτς. Κυριάκου. Ψάχνει χώρο και τρόπο για να πάρει κάτι εκεί στη γωνία. Κερδίζει ΑΕΚ με τον Γκονζάλες να διώχνει σε πλάγιο. Μαέ. Ρίζει το κορμί, μπάλα απομακρύνεται και έχουμε τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άποψη τακτική στο ξεκίνημα. Να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε μια συνέχεια του τέλους του πρώτου μέρους. Η ΑΕΛ έχει την κατοχή με τον Καστανιάγα να γεμίζει, αλλά να μην μπορεί να σημαδέψει τον Αβραάμ. Τάντι. Τον Σπόλιαριτς δεν μπόρεσε. Σάστρε. Ωραία για τον Τέτε, ο οποίος ανοίγει για τον Ιωάννου. Σέντρα δεν πέρασε. Ιωάννου στο πλάγιο. Σάστρε. Είναι το λάθος, κερδίζει ο Κυριάκου. Μαέ. Ωραία κίνηση. Περνάει ο Μαέ. Και αφήνει για τον Αβραάμ. Για να δούμε Αβραάμ το μακρινό σουτ. Ο Τόνιο με διπλή προσπάθεια στο 46 θα μαζέψει την μπάλα. Από το σουτ του Αβραάμ. Ο Τόνιο δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Τρουγιόλς. Ακοράν θα πάρει το πλάγιο στις πρώτες κινήσεις του δευτέρου ημιχρόνου. Σπόλιαριτς. Τάντι. Είναι ύψος. Ο Τέτε. Πήρε την κεφαλιά. Εκεί όμως είναι ο Τεϊσέιρα. Ποιος αφήνει στο Βοζίνια που βγήκε εκτός περιοχής. Μαέ κερδίζει. Κυριάκου. Μικέλ Γκοζάλες. Αφήνει για τον Τρουγιόλς. Τρουγιόλς πολύ δυνατή παγιά. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Ακορά να κάνει κάτι. Αβραάμ. Κόφσκι, ενώ υπάρχει φάουλ. Το κερδίζει ο Αγκάνοβιτς από τον Τρουγιόλς. Και ευκαιρία για την ΑΕΛ. Όπως βλέπουμε να ανεβάσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Να δούμε ο Αβραάμ τι θα επιλέξει. Αν θα πάει για γέμισμα ή πάσα. Πάει για πάσα τελικά. Η σέντρα στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα, το σουτ, τον Κολομπάρτ, έδιωξε ο Τρουγιόλς. Θα απομακρύνει σε πλάγιο τελικά, έσωσε το κόρνερ. Κυριάκου. Η μπαγιά για τον Αβραάμ, το σουτ του Αβραάμ, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή στο 49. Μένει το 0-0 και δεν ξέρω, Αντρέ, αν έχει αλλάξει κάτι στους δύο πάγκους, αν βλέπεις κάτι που χρήζει αναφοράς. Σε σχέση με το πρώτο μέρος είναι λιγότερες οι οδηγίες προς συγκεκριμένους παίχτες. Ήταν κάπως έτσι, ιδιαίτερο το σκηνικό, γιατί έβλεπα τον Ηλία Χαραλάμου να δίνει
να δίνει και να λέει και πολλά μπράβο, να δίνει οδηγίες και να λέει και πολλά μπράβο στο Θωμά Ιωάννου, στον παίκτη δηλαδή που έπαιζε στη θέση που αγωνιζόταν, ενώ κάνει παρόμοιο κάνει ο Κέρκης. Να δούμε την προσπάθεια του Μαέδο. Ο Γκόλον Μπάρ κερδίζει εύκολα. Ενώ ο Ντούσαν Κέρκης έδινε οδηγίες περισσότερο στον Ταβόρ. Παίκτη που έπαιζε στη θέση που αγωνιζόταν, ήταν αυτό το, έτσι, το σκηνικό για αρκετές στιγμές στο πρώτο μέρος. Οδηγίες και συστάσεις, αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν ακριβώς μόνο μπράβο. Τώρα περισσότερο μοιράζονται οδηγίες και πάνε προς όλους αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου μικρό. Να δούμε τον Τέντε που αφήνει για τον Ιωάννου. Σάστρε. Περνάει την μπάλα για τον Τάντι. Ακοράν. Σπόλιαριτς δεν μπόρεσε, κερδίζει ΑΕΛ και πάει να βγει τώρα μπροστά. Προϋποθέσεις. Ουράδο. Λαβόρ. Άφησε για τον Κυριάκου. Πέστρεψαν οι ΣΑΕΚ. Κυριάκου πίσω για τον Τεϊσέιρα. Και αυτός για τον Νταβόρ. Οι κόντρες εδώ ευνοούν τον ΜΑΕ. Που σταματάει όμως το παιχνίδι ο Ελβετός στο 51. Να δούμε ακριβώς τι έχει σφυρίξει, είναι υπόδειξη offside ή όχι. Μπάλα πρέπει να χτύπησε στον διαιτητή και απέκτησε πλεονέκτημα για ΑΕΛ και σωστά βεβαίως ο Ελβετός σταματάει τη φάση. Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί, ότι όταν η μπάλα χτυπήσει στον διαιτητή και αποκτήσει πλεονέκτημα οποιαδήποτε ομάδα, τότε η φάση σταματάει και η κατοχή πηγαίνει στην ομάδα που είχε τελευταία την κατοχή. Η παγιά που βγαίνει εδώ για τον Τρισκόφσκι και φαγιά που γίνεται και από τον Ράσο. Ο Βοζίνια είναι αυτός που έχει τον έλεγχο τώρα της μπάλας. Καστανιάγα. Ράσο. Ουράδο. Ήρθε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Τεϊσέιρα. Ωραία η πάσα από τον Ταβόρ για τον Κυριάκου. Το γύρισμα του Κυριάκου θα βγάλει άμυνα ο Τάντι. Κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΛ. Στο 50 δεύτερο λεπτό μπαίνουμε, τρίτο μάλλον μπαίνουμε, με τον Αβραάμ να πηγαίνει στη γωνία για την εκτέλεση. Αβραάμ για τον Αγκάνοβιτς. Η μπαγιά του Αγκάνοβιτς περνάει από όλους. Ευκαιρία εδώ το σούτ του Καστανιάγα. Η κόντρα και κόρνερ. Καλή στιγμή στο 53 για την ΑΕΛ. Από τον Καστανιάγα, ο οποίος προωθήθηκε. Έκανε το γύρισμα ο Αγκάνοβιτς. Η μπάλα πέρασε από όλους. Δοκίμασε το σούτ ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ. Η μπάλα χτύπησε σε αμυντικό και πέρασε κόρνερ. Τρία κερδισμένα κόρνερ για την ΑΕΛ, 2 για την ΑΕΚ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Το γέμισμα του Κυριάκου δεν ήταν καλό. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Ενώ θα έχουμε αλλαγή με Γιάννου για την ΑΕΚ, όπως μας ενημερώνει ο Ανδρέας Οδυσσέος. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει και αν θα προκύψει οποιαδήποτε διαφοροποίηση και στο σχηματισμό της ΑΕΚ. Παγιά εδώ δεν ήταν καλή για τον Τρισκόφσκι. ΑΕΛ
και ΑΕΚ. Είχαμε πει για τις δύο προκρίσεις συνεχόμενες που μετράει η ΑΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ. Τα τελευταία 20 χρόνια. Να πάμε κάτω στον Ανδρέα Οδυσσέως για να μας δώσει την αλλαγή, φανταζομαι, Ανδρέα. Ναι. Ο Γιάννου, όπως προαναφέραμε, θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει θέση του Ματίγιας Πογιαρίτς. Αυτή η αλλαγή μάλλον αλλάζει και σχήμα στην ΑΕΚ, εκτός αν παίξει ο Τρισκόφσιος παίχτης, ο παίχτης πίσω από τον επιθετικό, ή θα πάει με διάδραση κορυφή. Να το δούμε όμως στην πράξη αυτό. Να το δούμε πώς θα δουλέψει. Πιθανό να είναι ο Γιάννου λίγο πίσω από τον Τρισκόφσκι, να αλλάξει θέσεις, όπως και να έχει. Θέλει να φρεσκάρει την επίθεσή του, να δώσει μια διαφορετική νότα ο Ηλίας Χαραλάμπος. Αυτή θα είναι λοιπόν η πρώτη κίνηση σε πολύ λίγο. Αβραάμ. Ενώ ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως για την προϊστορία, αφού δούμε πρώτα την φάση, ωραία κίνηση για τον Χουράδο. Ο Αβραάμ στην περιοχή ψάχνει χώρο για τον σουτ. Οι κόντρες, ο Τάντι δεν μπορεί να διώξει αποτελεσματικά. Πιέζει ο Αβραάμ. Επιθετικό φάουλ. Σφυρίζει ο Μγκερί. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες. Εδώ ξανά η φάση. Ο Τάντι προστάρευσε την μπάλα. Έσπρωξε ο Αβραάμ. Σωστά ο διευθυντής. Σφύριξε την παράβαση. Τώρα έχουμε την αλλαγή. Με τον Σπόλιαριτς να περνάει εκτός. Στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Πρώτη κίνηση για την ΑΕΚ. Η προϊστορία λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια με την ΑΕΛ Γηπεδούχο όσον αφορά το θεσμό του πρωταθλήματος. Είχαμε 23 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. 7 νίκες η ΑΕΛ. 6 νίκες η ΑΕΚ. 10 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Απόλυτη ισορροπία μπορούμε να πούμε, με πολύ πολύ μικρό προβάδισμα όσον αφορά την προϊστορία στην ΑΕΛ που μετράει μία νίκη παραπάνω από την ΑΕΚ. Και πολλά από τα παιχνίδια έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες, στον γκολ. Αβραάμ. Κυριάκου. Ενώ ουσιαστικά ο Γιάννου παίζει λίγο πίσω από τον Σπόλιαριτς, από τον Τρισκόφσκι, με συγχωρείτε, αντικατέστησε τον Σπόλιαριτς. Και ο Απόστολος Γιάννου προέρχεται από αρκετά μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού, όπως ήταν και ο Σπόλιαριτς. Μαέ περνάει ωραία για τον Κυριάκου. Η παγιά στην περιοχή στον Αβραάμ. Ευκαιρία εδώ, καθυστερεί λίγο, δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Επιμένει η ΑΕΛ. Το σούτ του Τεϊσέιρα. Οι κόντρες. Ο Κυριάκου ανοίγει πολύ. Επιμένει. Και κρατάει κατοχή η ΑΕΛ. Στο 58 το δοκάρι με τον Αβραάμ. Σοφαρίζει στα δοκάρια η ΑΕΛ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ καλή στο ξεκίνημά του. Και νομίζω, Ανδρέα, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Ντουζαν Κέρκες με αυτά που βλέπει από την ομάδα του σε αυτά τα πρώτα στάδια του δεύτερου ημίχρονου. Ισχύει αυτό. Ακούστηκαν περισσότερα πράγματα από το πρώτο. Όμως ανησυχεί ότι δεν. Να δούμε το ΜΑΕ εδώ. Ανησυχεί ότι δεν υπάρχουν τα τελειώματα. Αντιλαμβάνεσαι, αν τα βρει τις ευκαιρίες, είναι ένα να τις τελειώνεις το ζήτημα στο ποδόσφαιρο. Και σε τέτοια μάτς, το είπαμε πολλές φορές, δεν είναι όμως κουραστικό να το ξαναλέμε. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα σημεία. Να μην δεχτείς και να σημειώσεις. Εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση με το δοκάρι του Αβραάμ. Ενώ η ΑΕΛ έχει κερδίσει και φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Στο 58 λοιπόν η πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα της ΑΕΛ με το δοκάρι του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει την περισσότερη εμπλοκή στις φάσεις που δημιουργεί η ομάδα της Λεμεσού.
παιχνίδι, σωστή απόσταση για το τείχος. Ο διαιτητής Σανκάνοβιτς και Αβραάμ πίσω από την μπάλα. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μπήκαμε στο 60 λεπτό. Αβραάμ εκτελεί την μπάλα στο τείχος. Φώναξε ο Αβραάμ ότι κινήθηκε το τείχος και ζήτησε επανάληψη του φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το γέμισμα εδώ. Ο Γκολομπάρτ με το κεφάλι θα παραχωρήσει πλάγιο. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ράσο. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Με τον Ντάντι να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Μονομαχία, δεν υπάρχει φάουλ. Μένει η ομάδα της ΑΕΚ με τον Τέτε, ο οποίος ανεβαίνει τώρα, κρατάει μπάλα, θέλει να βρει τον Θωμά Ιωάννου, είναι πολύ μακριά όμως από το σημείο που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Εύκολα η ΑΕΛ θα βγάλει άμυνα, ενώ έχουμε τραυματισμό με τον Αγκάνοβιτς να είναι κάτω στο έδαφος και να πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου της ΑΕΛ. Συναγερμός θα έλεγα τώρα στον πάγκο της ΑΕΛ για αυτόν τον τραυματισμό. Βλέπω πάντως κίνηση εκεί, Ανδρέα, έτσι. Γίνονται διαβουλεύσεις, ναι, και αναμένουν να δουν αν είναι κάτι το σοβαρό. Αυτό γίνεται, περιμένουν το ιατρικό OK από το ιατρικό επιτελείο. Ενώ όπως είπαμε και στο replay, πρέπει να στραβοπάρισε περισσότερο ο Αγκάνοβιτς. Κλήθηκε ο Αντάμοβιτς πάνω στον πάγκο, φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Αγκάνοβιτς. Παίρνει και οδηγίες μάλιστα ο Αντάμοβιτς, συνεπώς θεωρώ ότι θα γίνει αναγκαστική είναι αλλαγή. Είναι η πρώτη αλλαγή και θα είναι αναγκαστική λοιπόν για την ΑΕΛ. Και αυτό που προσέχω τώρα είναι ότι του είπαν 2-3 διαφορετικά άτομα να μην πιεστεί. Προφανώς σχετίζεται με αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ότι δηλαδή ακολουθεί και σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, να μην πιεστεί για να έχει πρόβλημα. Να δούμε τον Τέτε εδώ που πάει να φύγει για την ΑΕΚ. Μαρκάρισμα από πίσω και κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Μεντόγεβιτς. Ο Τέτε μένει στο έδαφος. Είναι η δεύτερη κίτρινη για ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Μετά τον Ράσο. Και θα πρέπει να περάσει μέσα ο γιατρός της ΑΕΚ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τέτε. Κατά πόσο είναι κάτι το σοβαρό θα πρέπει να αναμένουμε, το οποίο θα του στερήσει τη συμμετοχή. Εδώ ο Μεντόγεβιτς και εδώ το φάουλ, μαρκάρισμα από πίσω. Καθαρή περίπτωση κίτρινης κάρτας. Χαμηλά τον βρίσκει. Και ο Τέτε υποφέρει, δείχνει να πονάει πάντως αρκετά. Αλλά όπως φαίνεται θα προσπαθήσει να συνεχίσει, αν και χωλένει, δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι. Θα περάσει σιγά σιγά εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θα περιμένει και ο Ηλίας Χαραλάμπους να δει αν είναι κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή για να ετοιμάσει ένα αλλακτική λύση. Άρα μένει τελικά στον αγωνιστικό χώρο ο Τέτε, αφού είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα ο Μεντόγεβιτς, και ο Γκολομπάρτ είναι πίσω από την μπάλα για να δοκιμάσει το σουτ από αυτή την απόσταση. Γκολομπάρτ περνάει μπάλα έξω. Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση. Δεν είχε όμως πολύ δύναμη. Ενώ ο Τέτε σηκώνει το χέρι. Νομίζω δεν μπορεί να συνεχίσει. Και πέφτει κάτω. Έχει πρόβλημα ο Τέτε. Και θα πρέπει να γίνει αναγκαστική αλλαγή.
Θα περάσει ο Φερνάντες λοιπόν στο παιχνίδι. Ο οποίος λογικά θα πάρει τη θέση του Τέτε στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα το δούμε και πρακτικά, Ανδρέα. Συνδέεται με αυτό που σχολίασες. Πήγε οδηγία στον Ακοράν από τον βοηθό του Ηλία Χαραλάμπου σε ισπανικά. Αν κατάλαβα σωστά, θα πάει αυτό στο αριστερό άκρο για να έρθει ο Φερνάντες στο δεξί άκρο της επίθεσης. Που είναι η πιο φυσιολογική του θέση, αν μπορούμε να πούμε. Ναι, αν και περισσότερο δεξί μπακ τον είναι η φυσική του θέση. Μπορεί όμως να παίξει εκεί. Τον έχει ξαναχρησιμοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηλίας Χαραλάμπου σε αυτή τη θέση. Ο Ακοράν θα παίξει με ανάποδο πόδι ένα. Συγκλίνει ίσως προς τα μέσα. Θα το δούμε πως θα λειτουργήσει για την ΑΕΚ. Με τον Γιάννου τώρα να ελέγχει, να αφήνει για τον Τρουγιόλς. Γιάννου κατεβάζει, κρατάει ωραία την μπάλα. Θέλει να βγάλει για τον Τρισκόφσκι. Καλή άμυνα όμως από τον Τεϊσέιρα. Καστανιάγα. Με παίκτη λιγότερο για την ώρα η ΑΕΚ. Μεντόγεβιτς. Έγινε το λάθος. Κερδίζει. Η ΑΕΚ θα πάρει και το φάουλ. Και τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Ο Τέτε λοιπόν θα περάσει εκτός και στο 66ο λεπτό ο Φερνάντες στη θέση του και βλέπουμε να γίνεται και η αλλαγή με τον Ακοράν να έρχεται στο αριστερό άκρο της επιθετικής γραμμής και τον Φερνάντες να κινείται από τα δεξιά, ενώ ο Τέτε στο φορείο για να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού, για να μεταφερθεί πιθανότατα στον πάγκο εκεί για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και πάμε ξανά στον Ανδρέα Οδυσσέως. Ας δούμε τη φάση πρώτα και την απομάκρυνση του Τόνιο. Αλλαγή στην αλλαγή. Να σας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση που δεν είναι σωστή. Ο Μαΐτεβας τελικά θα περάσει στο μάτς. Θα πάρει την θέση του Χουράδο. Ο Μαΐτεβας, θυμίζω, είναι το μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ για τον χειμώνα. Αγωνίζεται ως επιθετικός. Και το αλλάγει απλώς προσώπου, να το πούμε, στην επίθεση για την ΑΕΛ. Μαΐτεβας, λοιπόν, θα είναι η κίνηση για τον Ντούσαν Κέρκες. Εδώ η Μπαγιά, υπάρχει όμως υπόδειξη offside. Το 0-0. Διατηρείται. Εδώ ξεκάθαρη φάση πιο μπροστά. Τρισκόφσκι. Κολομπάρ καλύπτει με το σώμα και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τόνιο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Τρισκόφσκι με το στήθος για τον Ιωάννου. Γκονζάλες πίσω στον Τόνιο. Παγιά του Τόνιο, Τρουγιόλς, Σάστρε. Η μπαγιά που βγαίνει. Φερνάντες ήταν εκτεθειμένος. Σηκώνει τη σημαία ο βοηθός, σταματάει την φάση. Και τώρα θα έχουμε την αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα περάσει εκτός ο Χουράδο. Και στη θέση του ο Μαΐτεβας. Thank you.
ενώ έχουμε ξανά διακοπή μιας και υπάρχει νέος τραυματισμός. Εδώ ο Σάστρε στο μαρκάρισμα εκεί με τον Νταβόρ, είναι κάτω στο έδαφος. Νομίζω είναι μυϊκός ο τραυματισμός του Σάστρε. Ίσως και εδώ χρειαστεί αναγκαστική αλλαγή, Ανδρέα. Ο Σάστρε λοιπόν θα περάσει εκτός και θα πάρει την θέση του ο Πλάνας, Καρλές Πλάνας, που είναι ήδη στον πάγκο και αλλάζει. Αν θα είναι αλλαγή προσώπου ή θα προγύψουν εσωτερικές αλλαγές, μένει να φανεί αυτό. Λογικά θα γίνουν και κάποιες εσωτερικές αλλαγές με αυτή την κίνηση. Να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Πέρασε στο παιχνίδι, θυμίζω, ο Μαΐτε Μπάτσου από πλευράς ΑΕΛ, που είναι η τρίτη του συμμετοχή με την φανέλα της ομάδας της Λεμεσού. Και η τρίσος αλλαγή. Στα 22 του χρόνια αποκτήθηκε από την Παλζάν της Μάλτας, όπου στο πρώτο μισό είχε 11 γκολ σε 10 παιχνίδια ο Σέρβος. Και θα έχουμε την αλλαγή. Καρινάεκ. Υπάρχει μικρή καθυστέρηση και θα δούμε αν θα έχουμε ξανά παιχνίδι ή όχι. Στην επόμενη διακοπή θα γίνει αλλαγή τελικά. Μαέ με τον Γκολομπάρτ, εκεί η σύγκρουση, έπεσε κάτω τον Γκολομπάρτ, σφίριξε το φάουλ ο διαιτητής. Τώρα η αλλαγή. Ο Πλάνας λοιπόν στην θέση. Αν πηγαίνει ο Θωμάς Ιωάννου στο αριστερό άκρο της επίθεσης, να δούμε τι θα γίνει. Ενώ έχουμε αλλαγή και για την ΑΕΛ, Ανδρέα. Ναι, ο παίχτης που το κάναμε λόγο νωρίτερα θα περνούσε εντός, αλλά διαφορετικό πρόσωπο θα αντικαταστήσει ο Νταβόρ Σαραφκόφσκι. Εκτός για να πάρει τη θέση του ο Αντάμοβιτς. Κάνει πιο επιθετική την ΑΕΛ, μπορούμε να πούμε, αυτή την κίνηση ο Ντούσαν Κέρκες. Γιατί έχει πιο πολλά επιθετικά χαρακτηριστικά ο Αντάμοβιτς, να το πούμε έτσι. Και πλέον θα παίζει με τον Αγκάνοβιτς. Και τον πλάι-πλάι με τον Μετρογεβίτς καθαρό ανασταλτικό μέσο. Ενώ βλέπουμε ότι η ΑΕΚ ανέβασε τον Θωμά Ιωάννου αριστερά της επίθεσης. Ο Πλάνας, ωραία για τον Ακοράν. Πίσω για τον Τρουγιόρ, ψάχνει χώρο για το σούτο, δοκιμάζει. Η μπάλα στον Καστανιάγα. Κεφαγιά που γίνεται εύκολα. Θα καθαρίσει τη φάση άμυνα της ΑΕΛ. Κυριάκου κατεβάζει, πιέζει ο Ιωάννου. Εντόγεβιτς. Ράσο. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Κυριάκου από τον Αγκάνοβιτς. Κεφαλιά εδώ που γίνεται τον Γκολομπάρτ. Θα διώξει και ο Αγκάνοβιτς, θα δοκιμάσει το σούτι, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα εδώ η άμυνα της ΑΕΚ από αυτή την προσπάθεια. Εδώ αντιδράσεις προς ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πάμε στον Ανδρέα Οδυσσέως. Ανδρέα. Σχετικά με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες πλέον, μοιάζουν λίγο το σύστημα προς τη μεσαία γραμμή, καθώς υπάρχει ένας ανασταλτικός μέσος και δύο πιο επιθετικογενείς, αφού είναι Ακοράν και Γιάννου στο μεσαία γραμμή για την ΑΕΚ, πίσω από τον Τρισκόφσκι πλέον. Ενώ πάμε και νωρίτερα, πίσω από τους ΜΑΕ και Χουράδο, Αντάμοβιτς και Αγκάνοβιτς. Ο Πλάνας αφήνει για τον Ιωάννου. Ιωάννου θα χάσει
από τον Κυριάκο. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου όμως και είναι για την ΑΕΚ η κατοχή. Είναι λίγο έτσι περίεργο θα έλεγα, Ανδρέα, το σύστημα της ΑΕΚ, αρκετά επιθετικό όσον αφορά τη μεσοαμυντική της λειτουργία. Ναι, το με εξήγησε και ο Ηλίας Καραλάμπους σε μια φάση νωρίτερα. Είπε τη λέξη 2-1, εννοώντας τους Ακοράν και Γιάννου ότι είναι πίσω από τον Τρισκόφσκι, και γι' αυτό το σχολιάσαμε και νωρίτερα. Αν και βοηθάει λίγο ο Γιάννου περισσότερο στο ανασταλτικό κομμάτι, το βλέπουμε τώρα απλά στον Τουριόλς. Προφανώς για να αντιμετωπίσει την υπεραριθμία της ΑΕΛ στη μεσαία γραμμή, αλλά έκανε και κίνηση ο Κέρκης αντίστοιχη. Να δούμε εδώ τον ΜΑΕ. Ο ΜΑΕ εδώ προσπαθεί, ο Τόνιο με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει τελικά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, Ανδρέα, αυτό το σύστημα. Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι σπάνιο να βλέπουμε το Γιάννο να αγωνίζεται τόσο πίσω. Δεν είχε και τις πολλές επιλογές, πιθανόν θεώρησε ότι είχε κάποιες άλλες επιλογές ο Ηλίας Χαραλάμπους. Με τον Τουριόλς τώρα, Φερνάντες. Τάντι, Μπαγιά που βγαίνει, θα καλύψει ο Καστανιάγα. Βοζίνια, πέρασε για τον Ράσο, Αγκάνοβιτς. ΜΑΕ, ωραία, Αγκάνοβιτς, προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΛ, η οποία θα γερνήσει και το φάουλ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα. Για τον Θωμά Ιωάν. Στο 77. Εδώ ξανά η φάση. Με τον Ιωάννου να ρίχνει κάτω τον Αγκάνοβιτς. Σήκωσε και τα πόδια κιόλας. Κίτρινη κάρτα από δύο για κάθε ομάδα. Και το φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΛ. Λίγο μακριά από την εστία, αλλά μπορεί να απειλήσει ακόμα και από αυτό το σημείο η ΑΕΛ με μια καλή εκτέλεση. ΜΑΕ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Τόνιο. Είδε την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του. Και στο 78 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. ΑΕΛ και ΑΕΚ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα. Εξήρθαν ισόπαλες 1-1. Φιόλης και Ιβάν Κάρλος τα γκολ και οι δύο ποδοσφαιριστές πλέον δεν ανήκουν στις δύο ομάδες. 3-1 κέρδισε η ΑΕΛ στον δεύτερο γύρο. Η ΑΕΚ, με συγχωρείτε, στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται την Ομόνια, να έχουμε ξανά τραυματισμό. 58-42 η κατοχή. Η ΑΕΛ λοιπόν υποδέχεται την Ομόνια το Σαββατοκύριακο και η ΑΕΚ με τη δόξα εκτός έδρας. Ο Θωμάς Ιωάννου έχει πρόβλημα, σηκώθηκε όμως από αυτήν εδώ την φάση στη μονομαχία με τον Τεϊσέιρα. Γιάννου, Τάντι, θα κερδίσει το πλάγιο. Και όσο περνάει ο χρόνος, η πίεση και οι οδηγίες θα αυξάνονται όλο και περισσότερο και από τους δύο προπονητές, έχω την εντύπωση. Και οι δύο όρθιοι δίνουν οδηγίες, με το αποτέλεσμα να παραμένει στο 0-0.
Είναι η αλήθεια ότι μετά το 58 και το δοκάρι του Αβραάμ δεν είχαμε κάτι το αξιόλογο. Όσο περνάει ο χρόνος, καμία ομάδα δεν δείχνει διάθεση να ρισκάρει. Αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε η ΑΕΛ να πάρει κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες, βλέποντας και τις κινήσεις της ΑΕΚ, που ίσως να έχει ένα θέμα όσον αφορά και τους τραυματισμούς που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τις κινήσεις που έγιναν με πρόσωπα και στην τακτική. Εδώ θα δούμε την παγιά που βγαίνει, ο Γκονζάλες θα διώξει. Ο Τάντι θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αγκάνοβιτς, Αντάμοβιτς. Ψάχνει στηρίγματα για τον Ράσο. Την παγιά που επιχειρεί, πέρασε ο Πόλους και ο Πλάνας απομακρύνει. Γιάννου, Πλάνας. Ονομαχίες εκεί, κερδίζει μπάλα ο Αντάμοβιτς. Και τώρα Αγκάνοβιτς. Καστανιάγα. Θα περάσει για τον Αγκάνοβιτς. Κυριάκου τρέχει να προλάβει, αλλά ο Τόνιο θα μαζέψει με την προσπάθεια, με συγχωρείτε, του Γκονζάλες, ο οποίος του έδωσε τη δυνατότητα να βγει και να πάρει μπάλα. Η μπάλα εδώ περνάει και πάει στον Ανδρέα Οδυσσέος, γιατί ετοιμάζει τρίτη και τελευταία αλλαγή ο Κέρκης, έτσι Ανδρέα. Ναι. Ο Γκαζαριάν θα είναι ο παίκτης που θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω είχε μείνει για ένα διάστημα εκτός ομάδας, επέστρεψε. Θεωρείται και αυτός από τις εσωτερικές μεταγράφες της ΑΕΛ. Παίρνει τώρα τις τελευταίες οδηγίες. Να δούμε και όλοι θα αντικαταστήσει, αν θα είναι ο Αγκάνοβιτς. Δηλαδή να πάει με πιο καθαρό δεκάρι ο Κέρκης αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, λιγότερο πλέον από μένα. Σταματάει το παιχνίδι. Ουγγερή. Υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού με τον Μεντόγεβιτς. Εδώ η φάση στην σύγκρουση εκεί με τον Γκολομπάρτ. Δεν υπήρξε φάουλ. Το παιχνίδι επαναρχίζει με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Μπαγιά του Πλάνας για τον Τρισκόφσκι, εύκολα ο Βοζίνια. Αντάμοβιτς. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή, βλέπει τον Κυριάκου από δεξιά. Κυριάκου η σέντρα και φαγιά του Γκονζάλες απομακρύνει προσωρινά. Αγκάνοβιτς. Μεντόγεβιτς. Για τον Τεϊσέιρα. Και ο Κυριάκου θα πάρει το πλάγιο στα γρήγορα στον Ανδρέα Οδυσσέος. Τον όντως τον Αγκάνοβιτς θα αντικαταστήσει ο Καζαριάν. Αγκάνοβιτς λοιπόν η αλλαγή. Ο παίχτης που θα αποχωρήσει. Για τον Κυριάκου εδώ. Ο Πλάνας στην προβολή φωνάζουν για πέναλτι και χέρι. Έντονες διαμαρτυρίες από την ΑΕΛ στο 84. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Εδώ προσπάθεια του Κυριάκου. Πρέπει να δούμε ξανά τη φάση. Αν είναι ανοιχτό το αριστερό χέρι του Πλάνας. Στην πάει μπάλα. Ναι. Είναι πέναλτι. Νομίζω το replay το δεύτερο μας έχει βοηθήσει. Είναι ανοιχτό το χέρι του Πλάνας. Θα πρέπει να το ξαναδούμε όμως. Εδώ η κατοχή είναι corner για την ομάδα της ΑΕΛ.
Αβραάμ στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει αλλά θα βγάλει άμυνα η ΑΕΚ. Σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα για το φινάλε. Το 0-0 παραμένει. Όποια ομάδα καταφέρει, αν καταφέρει κάποια ομάδα να πετύχει γκολ, θα πάρει και σημαντικό προβάδισμα εν ώψη του αναλυπτικού. Αν μείνει το 0-0, εδώ ο Τόνιο θα μαζέψει. Φωνάζουν για κόρνερ οι παιδούχοι. Αν μείνει το 0-0, τότε αφήνουν και ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη του επαναληπτικού σε μία εβδομάδα στο ΑΕΚ Αρένα. Σίγουρα ένα 0-0 ίσως δίνει μικρό προβάδισμα στην ΑΕΚ, που παίρνει αποτέλεσμα εκτός έδρας και στο δικό της γήπεδο θα προσπαθήσει να κερδίσει για να πάρει την πρόκριση. Όμως και η ΑΕΛ με ένα 0-0 θα παίζει και για ισοπαλία και για νίκη. Θα είναι όλα ανοιχτά. Με τον Γκονζάλης να κρατάει. Κεφαγιά από τον Ακουράν. Πλάνας διώχνει όπως την μπάλα με τον Βοζίνια να γίνεται κάτοχος. Και ο Ράσο να θέλει να βγάλει μπροστά τώρα την ΑΕΛ. Κυριάκου τρέχει να προλάβει, δεν θα τα καταφέρει. Δεν είναι καλή η αλλαγή παιχνιδιού. Είναι έξαλλος Ανδρέα ο Ηλίας Χαραλάμπους. Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ εντονό. Ναι, ναι. Είναι για τον Πλάνας ότι είναι σε λάθος θέση και ήταν πολύ έντονο στις φωνές του προς αυτόν. Όσο περνάει ο χρόνος... Επέρχεται και η κούραση, λογικό. Επέρχεται και η κούραση, είναι και... Η πίεση όλο και μεγαλύτερη, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά στο τέλος και καμιά ομάδα δεν θέλει να κάνει το λάθος. Ακριβώς. Ένα λάθος που πιθανόν αν έρθει να στοιχήσει. Δεν πρόλαβε ο Αντάμοβιτς. Ιωάννου για τον Γιάννου. Φερνάντες. Τρουγιόλς, πιέζει και ο Γκαζαριάν, ο Τάντι πίσω στον Τόνιο, ο οποίος διώχνει, όπως όπως, και ξανά η ΑΕΛ, η οποία κρατάει μπάλα, είναι η ομάδα που το ψάχνει περισσότερο. Η ΑΕΚ δείχνει με την εικόνα της ότι και το 0-0 την ικανοποιεί και αυτό είναι που προσπαθεί να διαφυλάξει. Καθώς μία ισοπαλία εκτός έδρας και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού. Ράσο χαμηλά για τον Αβραάμ. Πέρασε την μπάλα στον Γκαζαριάν. Ψάχνει χώρο για την σέντρα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα, θα κερδίσει όμως το κόρνερ. 2 λεπτά ακόμη για τα 90. Ευκαιρία να φέρει κόσμο ψηλά η ΑΕΛ. Γκαζαριάν. Και φαγιά που γίνεται, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, είναι κόρνερ όμως από την προσπάθεια εκεί του Τεϊσέιρα. Και ξανά ο Γκαζαριάν στο κόρνερ. Έγινε το γέμισμα. Βγαίνει η άμυνα αποτελεσματική για την ΑΕΚ, η οποία πάει να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Ο Θεμάς Ιωάννου πέφτει κάτω, έχουμε φάουλ που γίνεται από τον Κυριάκου,
πρέπει να είναι και ο οποίος θα δεχθεί για την κίτρινη κάρτα. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΚ με τον Ιωάννου να φεύγει ταχύτατα και τον Κυριάκου να τον σταματά εδώ έξυπνα και να μην το επιτρέψει να φτάσει με απειλητικές διαθέσεις κοντά στην εστία του Βοζίνια. Το 0-0 παραμένει. Σε λίγο θα γνωρίζουμε για τους χρόνους των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε το φάουλ, υπάρχει υπόδειξη offside του Ιβάν Τρισκόφσκι. Ένα πεντάλεπτο ο χρόνος των καθυστερήσεων. Και ήδη μπαίνουμε σε χρόνους καθυστερήσεων. Πρώτο λεπτό. Εδώ και υπόδειξη από τον Κυριάκο Χριστοδούλου. Και κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις στον Ταντί. Ο οποίος αφήνει τώρα την εκτέλεση στον Γκολομπάρτ. Παίζει με τον χρόνο η ΑΕΚ. Το γέμισμα του Γκολομπάρ. Ράσο, κερδίζω, ακορά. Υπάρχει φάουλ που παίρνει ο Ισπανός. Δεν συμφωνούν οι γηπεδούχοι. Εδώ ξανά Γκαζαριάν και Ράσο ήταν στη φάση. Ο Ράσο ουσιαστικά με το χέρι χτύπησε τον Ακουράν. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία με μια καλή εκτέλεση στο 92 να γίνει επικίνδυνη. Κολομπάρτ εκτελεί, ο Βοζίνια θα βγει και θα μαζέψει. Και στα γρήγορα πάει να βγάλει μπροστά τώρα την ΑΕΛ. Την παγιά του Αντάμοβιτς δεν ήταν καλή. Ο Πλάνας άνοιξε πολύ την μπάλα. Γκονζάλες. Τρουγιόλς, Γιάννου, Ακοράν, Πλάνας, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Με τον Κυριάκου το πλάγιο για την ΑΕΛ. Αντάμοβιτς, το πλάγιο για την ΑΕΚ. Τρία λεπτά ακόμη για το τέλος. Μαέ ανάμεσα από 2 και 3. Τελικά η κατοχή είναι για την ΑΕΚ από την πίεση που έβαλε ψηλά και παίρνει ό,τι καλύτερο. Κερδίζει και χρόνο. Τρισκόφσκι. Τρέχει ο Κυριάκο, ο οποίος ελέγχει και απομακρύνει. Γιάννου δεν μπόρεσε, η μπάλα περνάει στον Μαέ. Και αυτός με δύναμη προσπάθησε να βρει τον Μαϊντεβάτς. Δεν πρόλαβε όμως να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάνας στο πλάγιο. Ο Ιωάννου δεν μπόρεσε. Λάνας, Γιάννου πίσω στον Γκονζάλες. Κακό διώξιμο. Τρουγιόλς. Και τώρα ο Ακοράν θα χάσει. Κερδίζει ΑΕΛ. Μαϊντεβάτς. Περνάει απέναντι για τον Μεντόγεβιτς. Έχει κάποιο χώρο. Γκαζαριάν. Ο Γκολομπάρτ θα βγάλει άμυνα. Οι κόντρες. Τελικά ο Γκολομπάρτ θα κερδίσει και πάει να βγει ΑΕΚ μπροστά τώρα με τον Φερνάντες. Φερνάντες.
Γκολομπάρ, τα Κοράν. Για να δούμε εδώ τον Κοράν. Υπάρχει πέσιμο, αλλά όχι φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο πέμπτο. Το 0-0 παραμένει. Όλα δείχνουν ισοπαλία. Ενώ είδαμε ξανά την φάση με τον Ακοράν που πήγε να τον Καστανιάγα να τον τραβήξει για λίγο, τον ακούμπησε και έπεσε στη συνέχεια με τον Τεϊσέιρα. Πλάγιο για την ΑΕΚ που ροκανίζει για τελευταία δευτερόλεπτα. Φερνάντες. Με δύναμη άλλο ένα πλάγιο κερδισμένο για την ΑΕΚ, ενώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Φερνάντες, υπόδειξε offside του Ακοράν. Ο Μγκερί σε πολύ λίγο θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Ενώ παρατηρήσεις για να πάει η μπάλα πιο πίσω για τον Βοζίνια. Τελέστηκε Τρουγιόλς. Φερνάντες έδιωξε σε πλάγιο. Στο έκτο λεπτό πλέον τον καθυστερήσε. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Λίγο περισσότερο. Γκολομπάρτ. Αντάμοβιτς πίσω για τον Μεντόγεβιτς. Αντάμοβιτς. Η προβολή, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Ελβετό διαιτητή, τον Άλαν Γκερί.